Πανικόβλητοι όλοι, έτσι. Ίχνος ψυχραιμίας. Θα τα σκατώσουν στο τέλος, να μου το θυμηθείτε. Μιλούσαν όλοι μαζί. Άσε που δεν ακούνε κιόλας. Ζητάει πολλά λεφτά. Τα έχουν? Λένε πως δεν τα έχουν. Εκτός βέβαια κι αν δεν ήθελαν να μιλήσουν μπροστά μου. Πως δεν τα έχουν? Η αδερφή του Λουκά είναι πάμπλουτη και η Εύα καρπώθηκε μια ολόκληρη περιουσία. Ας τα δώσουν αυτοί. Να μην μιλήσω για τα διαμάντια. Η Νόρα και ο Λουκάς δεν είναι σίγουρο ότι θα δέχονταν κάτι τέτοιο. Αν είχαν τα διαμάντια, δεν θα πανικοβάλλονταν τόσο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω αρχίσει να προβληματίζομαι κι εγώ. Εγώ ποτέ δεν το πίστεψα αυτό. Λέτε όντως να μην τα έχουν? Και τώρα τι γίνεται? Ούτε τα λεφτά έχουν, ούτε τα διαμάντια. Και ούτε μυαλό. Στεναχωριέμαι, ρε γαμώτα. Είναι κρίμα να την πληρώσει η καημένη Στέλλα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Δώστα εσύ που είσαι το ίδιο καλή. Ναι. Εσύ να κόψεις τις ειρωνίες και με την περιουσία μου άσε να ασχοληθώ εγώ, εντάξει? Έλα, σταματήστε τους ακομούς. Το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μόνο ο Λουκάς είναι λίγο πιο ψύχρεμος. Πρέπει να τον απομονώσω και να του μιλήσω. Μήπως μπλέκεσαι περισσότερο από όσο σε παίρνει? Ρε μωρό μου, άδικο δεν είναι να την πληρώσει η γυναίκα επειδή αυτή είναι ηλίθιη. Κοίτα πρεμούρα για τη γυναικούλα. Εσύ μη μιλάς. Δεζή, καταλαβαίνω ότι τη συμπαθείς. Παίρνοντας όμως πρωτοβουλίες, αν γίνει μια στραβή, θα τη χρεωθείς εσύ. Εγώ δεν θα πάρω αποφάσεις. Αλλά πρέπει κάποιος να τους ξυπνήσει. Κοιμούνται όλοι τους. Τι σου λέω τόση ώρα?